Να τη πει να μαζέψει τα πράγματά τη, να σηκωθεί να βγει από το χωριό. Η Ντέβα δεν θα πάει πουθενά! Τι είπε? Η Ντέβα κι εγώ. Ναι. Παντρευτήκαμε. Τι! Αν δεν τη περάσει, κανένα δεν θα τη περάσει ευθύνη. Πόλεμο θέλει. Πόλεμο θα έχει. Απάνω τη! Πάμε! Σε πρώτη φάση λοιπόν, κανεί δεν πρέπει να μάθει ότι οι δυο σα είστε παντρεμένοι. Γιατί δηλαδή είναι τόσο κακό που παντρεύτηκα? Πολύ κακό με τον τρόπο που το έκανε. Και πώ υπολογίζει να γίνεται αυτό? Πιο απ' όλα. Να μείνει η Ντέβα στο σπίτι τη κανένα. Όσο χρειαστεί. Τη στέλνει συνέχεια μηνύματα ο. Ποιο? Αγαπητικό τη από το Κάιρο. Ποιο? Ο αγαπητικό τη, Λο. Έχει γκόμενο. Όπως σε βλέπω και με βλέπει. Δεν είναι μια, είναι επτά. Είναι. Μα ούτε επτά. Είναι. Χίλιες επτά. Είναι. Καταστροφή είναι. Μαρτύριο είναι. Καμένη γη είναι. Πληγές είναι. Αν είναι εφτά είναι. Ναι. Αυτές είναι. Το που μετράς τις λυπές, μέτρα και τις χαρές. Πεθερές εφτά. Εφτά παναθεμάτες. Πεθερές εφτά. Τρελή χαρά γεμάτες. Πεθερές εφτά. Το γιώκα στο τιμόνι και αυτές μπροστά. Να είσαι ήρεμη και να του τα πεις με τρόπο ότι έχεις να του πεις. Μην τρέχεις καλέ. Από κακό χρόνο να μην έχει για παιδί. Έλα μωρέ, τι βρεις, τι φταίει κι αυτό. Χαθήκαν τα κορίτσια στη μάνη τόσο ωραία. Ακούς πήγε να βρει, θα πέσει πάνω στην φλεγμονή. Συμβαίνουν αυτά, την είδε, την ερωτεύτηκε. Ήθελε και γάμο τραμάρα να του έρθει. Έλα σταμάτα, θα πάρει διαζύγιο, τι είναι ένα διαζύγιο σήμερα. Μάνα, μάνα. Αυτό δεν το ήθελα. Τι κάνουν, είναι καλά? Θα μάθεις τώρα σε λίγο. Πες μου, τι κάνουν? Μη μου πεις. Φάγανε τον μπουρδέτο. Μωρέ, μακάρι το τρώγανε. Τι εννοείς? Με τρόπο, όπως είπαμε. Η γυναίκα σου σε κερατώνει. Τι? Μ' αρέσει ο τρόπος της. Πολύ διακριτικός. Τι να σου. Όχι, ρε μάνα, αποκλείεται. Μήπως είναι τίποτα φαντασίες πάλι από αυτές τις κανέλας. Αυτό νόμιζα κι εγώ. Μέχρι που άνοιξα, κοίτα τα μηνύματα στο κινητό. Μάνα, τι λες? Αυτό που άκουσες. Δεν μπορεί. Μωρέ, μπορεί και παραμπορεί. Κοίτα να σου πω. Κορώνη, εγώ ξέρεις, θα έκανα τα πάντα για να χωρίσετε. Αλλά τέτοιο ψέμα δεν θα σου έλεγα ποτέ. Μάρτης μου ο Θεός. Το ξέρεις, ε? Λοιπόν, κοίτα τα υπόλοιπα να τα κάνεις μόνος σου. Εγώ τελείωσα. Συγχάθηκα πια. Συγχάθηκα. Μάνα, ποιος είναι? Τι σημασία έχει? Θέλω να ξέρω. Αχ, τι να ξέρεις, κορώνη μου. Πρέπει να ξέρω. Οχ. Θα τον σκοτώσω. Όχι. Άκου. Έλα εδώ. Ας τις παλικάριες εσύ γυαλού. Εσύ το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να πάνε να τη βρεις και να της πεις να σηκωθεί να φύγει από εδώ μέσα. Να μαζέψει τα πράγματά της και να γκρέμω τσακίστη να φύγει από τη μάνη. Ακούς? Κλαις. Μάνα, πήγαινε σπίτι. Κλαις, αγόρι μου. Σε παρακαλώ. Μην κλαις. Εσύ δεν πρέπει να κλαις, ακούς? Εσύ πρέπει να γελάς. Να κοιτάς τη ζωή με αισιοδοξία και να γελάς. Όχι. Θα βάζεις μπροστά ασπίδα το κορμί σου και δεν θα κλαις ποτέ. Εγώ θα κλαίω και για τους δυο μας. Έλα ρε μάνα τώρα. Αυτό που σου λέω. Όταν ήμουν μικρό κοριτσάκι, θυμάμαι, πέθανε η μάνα μου. Με βαβροφορέσανε και με βάλανε να σταθώ δίπλα της και να κλάψω. Εγώ ρώτησα γιατί. Τότε ήρθε μια γυναίκα, ηλικιωμένη, και μου λέει, κορώνα μου, ο νους μαθαίνει γράμματα και λείπες μυρολόγια. Και πάλι δεν κατάλαβα. Όμως ξέρεις, κάτι στο βλέμμα της, κάτι με έκανε να συγκινηθώ και να κλάψω. Και από τότε άρχισα να κλαίω, να κλαίω, να κλαίω, να κλαίω. Και μέχρι τώρα αυτό κάνω. Δεν σταμάτησα ποτέ. Εσύ όμως δεν πρέπει να κλαις, γιατί εσύ είσαι ο νους. Τ' ακούς, ο νους. Σ' αγαπώ, ρε μάνα. Έλα, έλα, άντε, πήγαινε τώρα, μπρος. Φεύγα. Να σου πω, κορώνη μου, τώρα που θα τη δεις μπροστά σου και θα σου μιλήσει, να μην λυγίσεις. Γιατί εσύ είσαι μανιά της. Και να ξέρεις, οι μανιάτες δεν συγχωρούν ποτέ.
Τα ακούς, παιδί μου? Ποτέ. Τι έκανε, έλα. Μη με διακόπτεις. Μα τι κάνεις εκεί? Πήγε ο βλάκας και έβγαλε όλη την κατσαρόλα με τον μπουρδέτο. Και τώρα του κάνω λίγο ρέκι να του περάσει το φούσκωμα. Α, καλά. Η Ντέβα που είναι? Μέσα. Μέσα. Τι κάνει μέσα? Ξέρω κι εγώ τι κάνει. Θα μιλάει πάλι με τον κόμενό της. Ντέβα! 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 Ήρθες, αγάπη μου. Πού ήσουνα? Μέσα στο δωμάτιο. Μέσα στο δωμάτιο. Και τι έκανες μέσα στο δωμάτιο? Τίποτα σημαντικό. Βαριόμουν και έσβηνα κάτι μηνύματα από το κινητό. Α, τα έσβησες τα μηνύματα. Γιατί? Γιατί μέσα, ακούς τη φάση. Τη φάση. Μαμή, Παναγίτσα, μαμή. Κάτσε και να ακούσω κι εγώ. Εσύ, πώς από εδώ, δεν σε περίμενα. Συγγνώμη που δεν σε ενημέρωσα. Που δεν σου στείλα κι εγώ ένα μήνυμα στο κινητό. Κάνε πια εκεί. Όταν πήρα την απόφαση να σε παντρευτώ και να σε φέρω εδώ μαζί μου στη Μάνη, ήξερα τα προβλήματα που θα αντιμετωπίσω. Αλλά δεν με νοιάζει τίποτα. Μα για ποια προβλήματα μιλάς? Α, τίποτα, καλέ. Δεν έχουμε να πληρώσουμε ΔΕΗ, δεν έχουμε να πληρώσουμε νερό. Κατά τα άλλα, είμαστε μια χαρά. Άσε με, μωρέ. Δεν την ακούσω. Μας κοροϊδεύει και από πάνω. Θα... Κωνσταντίνε, τι συμβαίνει? Είχα επενδύσει σε έναν, Ντέβα. Σε πίστεψα τόσο πολύ που ήρθα αντιμέτωπος με την ίδια μου τη μάνα. Ειλικρινά δεν σε καταλαβαίνω. Σ' αγάπησα τόσο που την έκανα να πονέσει. Δεν ξέρω αν θα με συγχωρέσει ποτέ. Αχ, καημένα μου, χώρισε την εσύ και σε συγχωρώ μια χαράνια σου. Κοίτα, επειδή εσύ θες να μιλάς και εγώ θέλω να ακούω, δεν πας λίγο πιο πέρα. Κωνσταντίνε, προσπαθείς να μου πεις κάτι? Ώστε δεν καταλαβαίνεις. Όχι. Σε ποιον έστελνες όλο το απόγευμα μηνύματα? Εγώ? Σε κανένα. Ντέβα, σε παρακαλώ πάρα πολύ, μην κάνεις πως δεν καταλαβαίνεις και χειροτερεύεις την κατάσταση. Κωνσταντίνε, επιτέλους τι συμβαίνει, μπορείς να μου πεις? Θα σου πω εγώ. Μάνα, τι θες εσύ εδώ? Περνώσαμε τυχαία και είπαμε να πούμε μια καλησπέρα. Καλησπέρα. Ας τις καλησπέρες για αλλού. Αυτό που έκανες στην οικογένειά μας δεν θα στο συγχωρήσουμε ποτέ. Όχι βέβαια, θα το κρατήσουμε μανιά του. Ναι. Μάνα, πηγαίνετε τώρα σπίτι και αφήστε μας μόνους. Συγγνώμη, εμένα μπορεί να μου εξηγήσει κάποιος τι συμβαίνει? Κάνεις ότι δεν καταλαβαίνεις, ε? Όλο το απόγευμα της έστελε μηνύματα αυτός ο Χαμίλ Μπατάρ. Το είπα. Ποιος? Ποιος? Ο γκόμενός από το Κάιρο. Να το ακούω. Να, εκεί πάνω στο τιβάνι είναι. Ορίστε, εδώ. Να τα πάλι, τι λέει εδώ? Για δες, κορώνη μου, Χαμίλ Μπατάρ. Τώρα θα δεις τι θα πάθεις. Αυτό εννοούσες? Ε, τι θες κι άλλα, κορώνη μου? Όχι ρε μάνα, όχι ρε μάνα, και κόντεψα να τρελαθώ. Χαμίλ Μπατάρ σημαίνει χαμηλή μπαταρία. Και το φώτα σημαίνει Παναγιάτα, αλλά δεν είναι το θέμα μας αυτό. Μάνα, έχει πέσει μπαταρία. Πού την έκανε, δεν την βλέπω. Πού κοιτάς, μωρέ? Εδώ. Για κοίτα εδώ, τι λέει? Εδώ, έχει πέσει η μπαταρία. Και επειδή δεν χωράει ολόκληρο, χαμηλή μπαταρία, έχουνε κόψει τις λέξεις. Χαμήλ μπατάρ, κατάλαβες τώρα? Αχ, καλέ, από πότε το έχει αυτό το κινητό? Αυτή το γράφανε παλιά. Την απορία σου να τα στείλω μετά. Πουθάνω στη δυο μας. Να μην μου εξηγήσεις τίποτε. Να σηκωθείς αύριο πρωί-πρωί και να πας να πάρεις το κορίτσι ένα καινούργιο κινητό. Δεν την πληρώσω εγώ την ύφη. Σκάσε, σκασμάς, κανένα. Μανά. Ναι, κορώνη μου. Αύριο πουρνό-πουρνό. Θα πάω να πάρω στην κοπέλα το κινητό. Συγγνώμη, βρε αγάπη μου. Συγγνώμη, τι να πω. Δεν πειράζει, αγάπη μου. Από ό,τι κατάλαβα, πρόκειται για παρεξήγηση. Αφού λύθηκε όμως, δεν υπάρχει λόγος να ταράζουμε όλα την άβρα μας. Πολύ λογικά μιλάει η κοπέλα. Άντε, πάμε, κορώνη μου, να την αφήσουμε να ξεκουραστεί. Αρκετά την ταλαιπωρήσαμε την κοπέλα. Καληνύχτα. Καληνύχτα, αγάπη μου. Καληνύχτα. Συγγνώμη, τι να πω. Καληνύχτα. Και εσύ που προχωράς μπροστά, να μην ξεχάσεις αύριο το κινητό. Κανέλα, εσένα, κακομέρα μου, θα σε κανονίσω αύριο. Ναι, πάμε, γιατί θα σε κανονίσω εγώ τώρα και όχι αύριο. Τι έπαθε? Εντάξει, μάνα. Εντάξει, ικανοποιήθηκες τώρα? Έλα, σε παρακαλώ. Άντε, τράβα να κοιμηθείς. Θα μου κάνεις και παρατήρηση, ορίστε μας. Ωραίος τρόπος, ρε μάνα. Ωραία συμπεριφορά. Το ένα βράδυ τη βάζουμε να κοιμηθεί στο πλυσταριό, το άλλο βράδυ τη στέλνουμε στην κανέλα να δούμε ποιος θα είναι ο επόμενος προορισμός. Να σηκωθεί να φύγει από τη μάνη, ακούς? Αλλιώς θα τη στρώσω κάτω από τα ραδίκια. Να έχει και δροσιά. Ρε μάνα, γιατί δεν το καταλαβαίνεις? Την Ντέβα την αγαπάω. Αχ, Παναγία μου. Αχ, θα μας ακούει και ο κόσμος, θα μας κοροϊδεύει. Βρέσει, έτσι που είναι ντυμένοι αυτοί, θα σε βλέπουν, θα νομίζουν ότι είσαι συνέχεια ματιασμένος και έχεις προσωπική ξεματιάστρα. Είναι η γυναίκα μου. Αχού, αυτή δεν είναι γυναίκα. Αυτή είναι πρωταπριλιάτικο αστείο. Πάει και τελείωσε. Η Ντέβα είναι η γυναίκα μου και από αύριο κιόλας θα της πω να έρθει εδώ στο σπίτι, να μείνει μαζί μας. Και δεν του βάζω φωτιά, να το κάψω στη θέμελα. Είναι η τελευταία σου κουβέντα αυτή? Ναι, και οριστική. Ωραία. Τι? Αφού δεν τη θέλεις, θα φύγω εγώ. Και πού θα πας?
Στην ανάγκη θα παραμείνω και σε ξενοδοχείο. Άμα είναι πα σε ξενοδοχείο, να πα στον κύριο Λευτέρη. Έχει ωραία δωμάτια, φτηνά, να μην με σκοστίσει κιόλα. Εκεί θα πάω. Να πα. Ναι, αλλά πριν πάω, θα βγω σε όλο το χωριό και ξέρετε να του πω. Τι? Ότι η Ντέβα και εγώ παντρευτήκαμε. Παπα, θα ξεφυλιστούμε σε όλη τη μάνη. Και δεν θα του πω μόνο αυτό. Αλλά... θα του πω ότι παντρευτήκαμε και με πολιτικό. Θα μα γυρίσει η κοινωνία την πλάτη. Θα πεθάνω αύριο μεθαύριο και ούτε παπά δεν θα έρθει να με θάψει. Έτσι. Σαν το σκυλί στα μπέλη θα πάω. Και ξέρει τι άλλο θα του πω. Τι? Ότι στο γάμο μου δεν κάλεσα ούτε τη μάνα μου. Και τι, εμένα θα κοροϊδεύει ο κόσμο. Εσένα θα κοροϊδεύει. Ξέρεις που τον έχω γραμμένο τον κόσμο. Μην το πεις, σε παρακαλώ, πρόσεχε. Μην ξυστείς κατά λάθος εκεί που τον έχεις γραμμένο και θα σβήσουν τα ονόματα. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Εσύ με ρώτησες για να παντρευτείς. Αχού, ποιο να ρωτήσω βρε εγώ. Που μου φέραν τον πατέρα σου, μου τον πασάρα στη μούρη και μου είπαν αυτός είναι πάρτονε. Μήπως δηλαδή το όνειρό σου ήταν να παντρευτώ τη Λενιό. Λενιό, χιλίες φορές καλύτερα. Μια χαρά η Λενιό. Ναι, συγγνώμη κιόλας ρε μάνα, αλλά δεν ας το κάνω το χατήρι. Αυτά είχα να σου πω καληνύχτα. Τον άκουσες? Τον άκουσες, βέβαια. Αλλά τι να πεις, βρήκε πάτημα τώρα. Που έκανε αυτή τη βλακεία με το κινητό. Αλλά τι να κάνω, κακομοίρα. Ξέρω εγώ πώς δουλεύουν τα κινητά. Βρέθηκε κανείς να μου πάρει εμένα κινητό για να μάθω. Δεν κατάλαβα, δεν σ' άκουσα. Τι, να καθώσουν εδώ, να τα κάνεις καλύτερα. Εντάξει, άντε. Ένα σου, θα έρθει τώρα και θα ρεμίσει. Και αύριο, αλλάζω στρατηγική. Όχι που δεν θα άλλασε στρατηγική η πότα. Σου λέει αφού δεν μπορώ να τη διώξω με τον άγριο τρόπο, θα τη διώξω με ήρεμο. Πώς θα γίνει αυτό? Νάτι, πήρε το καλαθάκι της και πάει. Μην τη φοβάστε καλά τη μανιά της απεθέρα. Ξέρει αυτή. Ωχ, τον έχισα. Έτοιμα και τα καφεδάκια. Ευχαριστώ, Κανέλα. Ορίστε. Εσύ, καλέ, δεν πίνεις καφέ? Όχι, δεν έχω πιει ποτέ. Α, με έτσι εξηγείται. Σηκώθηκε πρωί-πρωί και έβρασε κάτι βοτάνια. Τη βοηθάνει, λέει, να χαλαρώσει. Από τι να χαλαρώσει, από τον ύπνο? Μην το γελάτε. Και εσείς πρέπει να τον αποφεύγετε τον καφέ. Να δείτε που αν τον κόψετε θα νιώθετε πολύ καλύτερα. Και ποιος σου πεζένα ότι δεν νιώθω εγώ καλά? Θα σας το πω αλλιώς. Πόσον ετών είστε? 21. Δεν σε ρώτησε, Μαρή του πότε γεννήθηκες. Δεν μου λες. Εσένα τι σε κόφτηκε να κατώνεσαι? Με κόφτη και με παρακόφτη. Γιατί αν εσύ γεννήθηκες το 21, εγώ του πότε γεννήθηκα? Το 12? Α, από εκεί. Σήκω, πάμε. Κάτσε να πιεις λό τον καφέ σου. Τον ήπια. Έλα, σήκω. Πού πάτε? Για βρούβες. Κυρία Πότα. Ορίστε. Πώς πρέπει να τα κόψω τα χόρτα? Με τα δόντια. Ε? Μα τι, πώς πρέπει να τα κόψεις, βρε κόρονα μου? Να, παίρνεις το μαχαιράκι, το χώνεις βαθιά στο χώμα, κόβεις σιγά σιγά προσεκτικά τη ρίζα να μην το διαλύσεις και τσακ, το παίρνεις. Α, κατάλαβα. Κυρία Πότα. Ορίστε. Και πόσο κάτω πρέπει να βάλω το μαχαιράκι για να κόψω τη ρίζα? Εξαρτάται. Πώς θα το κόψω, όρθια ή ξαπλωμένη? Όρθια. Τι ύψος έχεις? 1,60. Σκάψε κανένα 2 μέτρα βάθος, μη σε βρουν το βράδυ τα σκυλιά και σε τραβολογάνε. Όχι τίποτα. Μα βρε κορώνα μου. Μα τι ρωτάς? Ρε, αδίκια κόβεις, όχι πλάτανο. Εντάξει, κατάλαβα. Δεν θες, Παναγία μου. Κυρία Πότα. Όχι. Εγώ τώρα πρέπει να τα κόψω όλα. Τι όλα? Όλα αυτά τα χόρτα που βλέπω μπροστά μου πρέπει να τα κόψω όλα. Βρε, Ντέβα μου, δεν μου λες. Στις Ινδίες τι έτρωγες? Μα, κυρία Κότα μου. Κόντεσαι και φαίνεσαι. Αχ, συγγνώμη. Κυρία Πότα, ήθελα να πω. Στις Ινδίες δεν έκατσα πολύ καιρό. Αν έτσι εξηγείτε. Και όσο καιρό ήμουν εκεί, έτρωγα από τις κονσέρβες μου. Απέστο μας, ντε. Δεν είχα προλάβει ακόμη να πω για χόρτο. Απέστο μας, βρε, έτσι είναι. Πήγες ο κύριος στις Ινδίες με τις κονσέρβες σου, τις έφαγες καλά-καλά. Και όταν έφτασες να ανοίξεις να βάζεις την τελευταία, βρήκες τον Κωνσταντίνο μου, το πήρες και γύρισες πίσω. Μάλιστα. Έτσι είναι, με καλά έκανες, μωρέ. Άστο καλό. Τι θα τρέχεις τώρα στις Ινδίες να κόβεις χόρτα? Ποια κανέλα? Ποια κανέλα? Ποια κανέλα? Τι κάνεις, για κανέλα? Πού τον πας τον ανθόκηπο? Για σένα τα έφερα. Και τι με έφερες λουλούδια, πεθαμένη είμαι? Δεν πάνε μόνος πεθαμένες λουλούδια. Μπα, και μένανε τότε τόσα χρόνια, γιατί δεν με έφερε κανείς? Να, σου φέρνω τώρα εγώ. Είσαι σίγουρος ότι τα λουλούδια είναι για μένα? Τι ψέματα θα σου πω. Φέρτα τότε. Πρέπει να σε αφήσω όμως, γιατί έχω δουλειές. Να σου πω. Τι?
Η ανιψιά σου τι κάνει? Α, υπάρχει και συνέχεια. Κι είπα κι εγώ. Πού το πάει το περιβόλι? Δεν είναι εδώ. Έχει πεταχτεί σε κάτι δουλειές. Πάντως, αν δεν ήταν ο Κωνσταντίνος, εγώ δεν θα άφηνα ποτέ τις Ινδίες. Αυτό είναι παρήγορο. Ωχ, άρχισε πάλι. Τι εννοείτε? Να λέω. Αν αύριο μεθαύριο τσακωθείτε, λέω τώρα μια κουβέντα, δεν θα γυρίσει να σου πει ότι τον ακολούθησες γιατί τελειώσαν οι κονσέρβες, θα έχει ένα πιο ισχυρό λόγο. Μα και βέβαια, εγώ τον Κωνσταντίνο τον αγαπάω. Μπράβο, κοπέλα μου, καμιά στη θέση σου δεν θα έκανε κάτι τέτοιο. Μην το λέτε αυτό. Εγώ είμαι σίγουρη ότι τον Κωνσταντίνο θα τον ήθελαν πολλές. Ότι τον ήθελαν, τον ήθελαν. Τι να σου πω, ξέρω εγώ, δεν λέω ωραίο παλικάρι είναι ο Κωνσταντίνος μου, αλλά έστω κι αν κάποια κοπέλα εξόψεως της άρεσε, καμιά δεν θα άφηνε τον εαυτό της να αγαπήσει τον Κωνσταντίνο μέχρι το βάθος. Αν μάθαινε πόσα πολλά προβλήματα έχει. Ήθελα να ξέρω πού το πάει. Δεν καταλαβαίνω, για ποια προβλήματα μιλάτε? Να τώρα έτσι ένα που μου έρχεται γρήγορα. Δεν μπορεί να κάνει παιδιά. Εάν να μου χαθείς. Δεν μπορεί να κάνει παιδιά. Τι, δεν το έχει πει? Δεν σου είπε ότι πέρασε με γουλάδες? Όχι. Αχού, τι το ήθελα και στο είπα. Σε παρακαλώ, μην πεις ότι στο είπα εγώ αυτό. Τι ψεύτρα είναι αυτή, μην την πιστεύεις, βρε, ψέματα σου λέει. Πού να χαθώ να χάνω, μη κακούργα, τι το ήθελα και τάνει για το στόμα μου. Αλλά κοίτα τι ωραία που το παίζει. Εντάξει, ηρεμήστε, μην κάνετε έτσι. Πώς να ηρεμήσω τώρα, πώς να ηρεμήσω. Βρε κορώνα μου, είσαι σίγουρη ότι δεν στο έχει πει? Από όσο θυμάμαι, όχι. Δηλαδή δεν μπορεί να κάνει καθόλου, παιδιά? Τίποτα. Στους καλύτερους γιατρούς τον πήγα. Όλοι μου είπανε, κυρία Πότα, δυστυχώς το παιδάκι σας δεν έχει σπόρο να φυτέψει ούτε ένα κολοκυθάκι. Πόσο μάλλον να κάνει παιδιά. Πω. Ένα το πουλάκι μου, κρίμα. Εντάξει, δεν πειράζει. Τι δεν πειράζει? Άμα δεν μπορούμε να κάνουμε παιδιά, μπορούμε να υιοθετήσουμε. Τι, ξένα παιδί θα πάρετε? Γιατί όχι, αφού δεν μπορεί να κάνει δικά του, γιατί όχι? Καλά λέει, μπράβο σου κορίτσι μου. Ξέρετε πόσα παιδάκια σε αφρικανικές χώρες χρειάζονται τη βοήθειά μας? Πολλά, πάρα πολλά. Και η Ατζελίνα Τζολί το ίδιο έκανε. Να κάνει ό,τι θέλει η Ατζελίνα Τζολί. Τι με νοιάζει εμένα? Αυτή έχει λεφτά, έχει τα πάντα. Κάνει μια ταινία και αγόρασε 40 σούπερ μάρκετ. Δεν τα είσαι τα παιδιά της με κονσέρβες? Ακούσε και άσε τα κομμάτια με σύγχυση τώρα. Συγχύστηκε γιατί δεν πέτυχε το στόχο της. Το άλλο πρόβλημα ποιο είναι? Ποιο άλλο? Είπατε ότι ο Κωνσταντίνος έχει πολλά προβλήματα. Το ένα είναι ότι δεν μπορεί να κάνει παιδιά. Το άλλο ποιο είναι? Σε τρώει και σένα ο κόλος όμως. Τίποτα, να. Η κληρονομική σχιζοφρένεια που έχουμε στο σόι. Τι? Έλα καλέ, δεν είναι τίποτα σοβαρό. Ο παππούς του έπνιξε τη γιαγιά του, τράβηξε τον ορό. Ένας θείος του έριξε στο πηγάδι τη γυναίκα του γιατί δεν του φέρνε νερό. Όλες από πνιγμό οι καημένες. Αλλά τώρα εσένα, αφού δεν σε νοιάζει που δεν μπορεί να κάνει παιδιά, όλα τα άλλα είναι πτέσματα. Εσένα για δεν σε έπνιξε κανείς. Με τσίπησε μια σφίκα. Τι ήταν αυτό? Ποιο καλέ? Γυναικεία φωνή ακούστηκε. Αχού, ακούς και φωνές τώρα, ωραία. Να το. Ποιο καλέ, ποιο? Πανάγιο, έλα γιατί θα με σκάσεις. Πάμε να φτιάξουμε τα χόρτα. Πια κανένα, αυτό που νιώθω δεν μπορώ να σου το περιγράψω. Από την πρώτη στιγμή που την είδα μαζί σου στο δρόμο, νιώθω ένα περίεργο σφίξιμο στο στομάχι. Βρυμπάς και έφαγες τίποτα και σε πείραξε? Όχι, δεν έφαγα τίποτα από το πρωί. Περίεργο. Στη μάνα σου του είπες? Όχι, δεν της μίλησα. Αλλά η μάνα μου δεν θα έχει πρόβλημα. Η μάνα μου λέει, παιδί μου, πάρε όποια θες. Αρκεί η γυναίκα που θα παντρευτείς να σε κάνει ευτυχισμένο. Έτσι σ' είπε? Ναι. Τότε άλλη γιατί λυσάει? Ποια άλλη? Τίπτα, κάτι δικό μου. Άκου κορώνα μου, αν αυτή σε θέλει, εγώ δεν έχω καμιά αντίρρηση. Δηλαδή μου τη δίνεις? Με όλη μου την καρδιά. Για κανένα να σε φιλήσω. Ιχάει τη φίλα με. Μεγάλη είμαι, δεν μπορώ να μηνθώ. Αυτή όμως δεν ξέρω αν θέλει να τη φιλήσεις. Τι έγινε, μάνα, γύρισες? Καλό στο βράδυ. Κανέλα μου, ότι πήγατε με την Τέβα για χόρτα. Πώς τα πήγε? Τι να σου πω, βρε κορώνη μου. Εγώ η καημένη έκανα ό,τι μπορούσα. Αλλά η κοπέλα είναι χαζή. Το έχει τελείως χαμένο. Γιατί τι σου είπε? Τι μου είπε? Τη έλεγα να κόψει ραδίκια και αυτή νόμιζε ότι κόβει πλατάνια. Και δώστε να σκάβει και να σκάβει. Και δεν φτάνει αυτό. Άρχισε να ακούγει κάτι φωνές. Αχ, βρε κορώνη μου. Τι άλλο να σου πω για να σου αποδείξω ότι η κοπέλα είναι τρελή για δέσμο? Ρε μάνα, άρχισες πάλι. Δεν μου λες. Πόσο καιρό έμεινε στις Ινδίες η γυναίκα σου? Α, θυμάμαι καλά, 3 μήνες. Πολύ καλά θυμάσαι. Και γιατί έφυγε, ξέρεις? Γιατί γνώρισε εμένα. Τε κακομύρι. Αύριο κούνια που σε κούνα και χαϊβάνι. Όχι. Την έκοψε λόρδα. Τελειώσαν οι προμήθειες, δεν είχε να φάει κονσέρβες και γι' αυτό έφυγε. Μπορώ να μάθω τι σε έχει πιάσει πάλι? Αχ, τι με έχει πιάσει.
Έλα εδώ, βρε. Έλα εδώ, βρε, παλικάρι μου. Άκου, βρε, τη μάνα σου, βρε, που σ' αγαπάει. Πού είσαι? Θα πάει να της πεις να πάει στον κύριο Παντελή στο Μπακάλικο και να μαζέψει κονσέρβες. Όσες θέλει. Να τις πάρει. Και το μαγαζί όλο μπορεί. Εγώ θα το πληρώσω. Και που είσαι, θα της κάνω και τα εισιτήρια. Να σηκωθεί να φύγει. Να φύγει, Παναγία μου, να φύγει. Και να σου πω, κάθε πρώτη του μηνός θα της γεμίζω ένα πακέτο με κονσέρβες να έχει να χραβαγιάσει. Μπράβο, μάνα. Άντε, για τώρα. Θα πας να της το πεις? Ναι, άλλη δουλειά δεν είχα. Έχω, βρε, πανάθεμά σου. Ξέρω κέφαλε, βρε, πανάθεμά σου. Τι έγινε με το κορίτσι, έχεις κανένα νέο? Πότε θα τώρα, εδώ κοντά. Άντε, ρε, ωραία. Να την γνωρίσουμε κι εμείς, βρε, αδερφέ. Όλα ακούμε, ακούμε και τίποτα δεν βλέπουμε. Να δούμε ποια παίρνει το καμάρι της μάνης. Ναι. Εσύ με τη δικιά σου τι έγινε? Δεν της μίλησα ακόμα. Στο φέρνω σιγά σιγά. Σήμερα της έστειλα και λουλούδια. Άτσα και ρομαντικός ο Κυριάκος. Όχι, μωρέ, τι ρομαντικός. Έτσι θα κάνω για να τη σιγοψήσω. Ναι, μην τη σιγοψήνεις όμως και πολύ και εξατμιστεί με κανέναν άλλον. Λες? Να είμαστε εδώ εκεί πέρα λίγο να βράσει. Έχεις δίκιο. Αυτό θα κάνω. Έτσι, μπράβο. Πολύ αργή όμως ο Κωνσταντίνος. Δεν πειράζει, άντρας είναι αργή. Και επειδή είναι άντρας, τι σημαίνει αυτό, δεν κατάλαβα. Δεν κατάλαβα, θα σου πω εγώ. Σήμερα είναι το Αγίου Νικολάου. Σήμερα είναι? Όχι σήμερα συγκεκριμένα, λέμε τώρα. Παράδειγμα, ότι είναι το Αγίου Νικολάου. Μα εγώ δεν θέλω να είναι το Αγίου Νικολάου. Και ποιον θες να είναι εσύ? Του Αγίου Τάκη. Ποιο είναι ο γιος Τάκης? Ο Παναγιωτάκης. Ωραία. Ας πούμε ότι σήμερα είναι της Παναγιάς. Μα εγώ δεν θέλω να είναι της Παναγιάς. Του Αγίου Παναγιωτάκη θέλω να είναι. Εντάξει, ας πούμε ότι είναι των Αγίων Πάντων και γιορτάζει και ο Παναγιωτάκης. Να σου πω, μην με ρωτήσεις ποιος Παναγιωτάκης. Ένας συγκεκριμένος, ένας άσχετος Παναγιωτάκης τέλος πάντων. Συνεννοηθήκαμε? Μάλιστα. Πολύ ωραία. Και ο άντρας αποφασίζει να πάτε να του κάνετε επίσκεψη. Όχι, δεν θέλω να με διακόψει. Άντε, πες. Μια ερώτηση μόνο. Παρακαλώ. Εγώ θέλω να πάω στη γιορτή. Δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Αφού θέλει ο άντρας σου, εσύ κάνεις αυτό που θέλει αυτός. Εντάξει. Καλά. Το σπίτι όμως του Παναγιωτάκη, μην με ρωτήσεις ποια είναι ο Παναγιωτάκη, είπαμε έτσι. Κάποιο τυχαία. Παράδειγμα κάνουμε. Απέχει από το δικό σας 10 χιλιόμετρα. Πώς θα πάτε? Αυτό είναι το ερώτημα που σου θέτω. Με αυτοκίνητο. Πώς? Με αυτοκίνητο. Στο καλό σου παλιοκόρτσο, με έχεις και γέλασε και απόψε. Και πώς θα πάμε? Πώς θα πάτε? Δεν σας πω πώς θα πάτε. Όχι, εσύ θα αποφασίσεις. Σκέψου λίγο, έχεις άπλετο χρόνο. Πάρ' το χρόνο σου, έλα, από τώρα αρχίζει. Έλα. Α, ξέχασα να σου πω το καλύτερο. Είσαι και 8 μηνών έγκυος. Α, τώρα. Άμα είμαι και έγκυος, τότε οπωσδήποτε θα πάμε ή με το δικό μας αυτοκίνητο ή με ταξί, δεν το συζητώ. Ακούτε, θέλει και ταξί. Παιδιά, θέλει και ταξί. Αν δεν, που θα πάτε με ταξί. Και πώς θα πάμε? Θες να σου πω πώς θα πάτε? Ναι. Άντο, ρε γυναίκα, προχώρα, θα ανοιχτώσουμε. Πιάστηκαν τα χέρια μου να κρατάω τα πακέτα. Δώστε σε μέναν άντρα μου, μη σε πονέσουν εσένα τα χεράκια σου. Άντε, μπάρτα, τι κάνεις το σύνορα? Τώρα. Έλα, πάμε τώρα. Πάμε. Πάμε, άντε. Όπα, σιγά. Όπα, σιγά, ρε γυναίκα, τις λακκούβες θα με σακατέψει. Συγγνώμη, άντρα μου, συγγνώμη. Μα τι κάνουμε τώρα, άντε. Θα μας πιάσει νύχτα έτσι που πας, μωρέ. Συγγνώμη. Κατάλαβες τώρα? Έτσι θα πάτε στη γιορτή του Παναγιωτάκη. Αν βέβαια σε τυχαίρει και δεν γενοβολεί στον δρόμο. Υπάρχει όμως κάτι που δεν στέκει. Τι πράγμα? Αφού είπατε ότι ο Κωνσταντίνος δεν μπορεί να κάνει παιδιά, να, τότε εγώ πώς θα μείνω έγκυος? Από όλα όσα σου είπε εσύ, εκεί στάθηκες? Ναι, εκεί και κάπου αλλού. Πού? Γιατί με βάλετε να φοράω μαύρα? Σε έβαλε να φοράς μαύρα γιατί πέθανε ο Κυριάννης που είχε το λιοτρίβι. Και τι τον έχω εγώ τον Κυριάννη που είχε το λιοτρίβι? Το έχεις υποχρέωση. Γιατί σου βρήκε δουλειά και μαζεύεις ελιές. Ελιές θα μαζεύω? Γιατί και τι θες να μαζεύεις, ευρωδόλαρα? Και ο Κωνσταντίνος τι θα κάνει? Τίποτα. Θα κάθεται σπίτι και θα φέρει τους τοίχους. Και δεν θα πάω να δουλέψεις πάνω σε αυτό που σπούδασε? Γιατί καλέ, αφού θα δουλεύεις εσύ, χαζός είναι. Οι μανιάτσες είναι πολύ αφοσιωμένοι στους άντρες τους. Μα και εγώ τον Κωνσταντίνο τον αγαπάω. Μα δεν εννοώ αυτό. Και άδικο να έχει ο άντρας σου, εσύ πρέπει να του λες ότι έχει δίκιο. Και αν πάει να κάνει κάποιο πολύ σοβαρό λάθος με τη δουλειά του, ας πούμε, εγώ θα τον αφήσω να καταστραφεί? Όχι βέβαια. Θα προτάξεις μπροστά τα γενναία σου στήθη και θα πας απάνω σου όλη την ευθύνη. Εγώ? Ποιος εγώ? Εσύ και εγώ και όλες μας. Αν κάνει κάτι σωστό,
Λέμε τώρα, εσύ τι θα κάνεις, θα το χειροκροτήσεις και θα του λες μπράβο σου άντρα μου, μπράβο σου, συγχαρητήρια. Αυτό θα έκανε έτσι κι αλλιώς. Ναι, αλλά άμα κάνει κάτι λάθος, τι θα κάνεις εσύ, θα πες τα πατώματα και θα χτυπάς το κεφάλι σου κάτω, το δικό σου κεφάλι συγκεκριμένα, όσο πιο δυνατά μπορείς, μέχρι να σπάσει. Και τι θα του λες, συγχωρέσαι με άντρα μου, συγγνώμη σου ζητώ, δεν θα το ξανακάνω. Και δεν θα σηκωθείς από κάτω μέχρι να σε συγχωρήσει. Και αν δεν με συγχωρέσει ποτέ. Τον είπαμε πάρα πολύ, αλλά θα χρειαστούν σπάτουλα για να σε πάρουν από κάτω. Κοίτα να δεις, ο άντρας είναι το α και το ω στην οικογένεια. Χωρίς άντρα σπίτι δεν γίνεται. Γι' αυτό κακομοίρα μου πρόσεχε τον άντρα σου και τα μάτια σου. Μάλιστα. Μπράβο. Θα το έχω υπόψη μου. Έτσι, μπράβο. Σήκω τώρα να φέρεις και την κατσαρόλα, να βάλουμε το χορταράκι να βράσουμε. Μάλιστα. Μην πεινάσουμε κιόλας. Μπράβο. Ωραία. Μπράβο! Δέμα! Δέμα! Περίμενε, ρε παιδί μου! Συγγνώμη, αλλά δεν μπορώ να σου μιλήσω τώρα. Μα τι έχεις! Τίποτα, τίποτα. Μήπως σου είπε τίποτα η μάνα μου και σε πείραξε. Όχι, τίποτα, θα τα πούμε μετά. Εσύ είσαι! Γιατί είσαι πιο μπερδεμένη στο βασιλιά! Μακάρι να έρχονταν ο βασιλιάς. Μια χαρά ήμασταν τότες. Αρκεί να μην φέρει και την οστρακιά μαζί. Σε εκεί η μανία, πότε θα έρθει ο βασιλιάς να σε παντρευτεί. Γιατί μ' αρέσει να το κακοπέσω! Τι λες, καλέ, έλα. Πέρυσι η ψηλετάτη κάθισε. Δεν ήρθα για να κάτσω. Ποτούλα, ξέρεις τι ήθελα. Τι? Να μηδανίσει εκείνο το ριχτάρι που σε έστειλε ο κότσος από την Αγγλία. Το θες? Το χρειάζομαι. Πάνω το έχω, πάνω στο φέρω. Α, ποτούλα, ποτούλα. Φέρε με και εκείνο το τραπεζομάντιλο του πορτοκαλί με τα κεντυμένα τα λουλούδια. Περιμένεις κόσμο. Χάζεψες, Μαρή, τελείως. Ποιος θα με κάνει επίσκεψη εμένα. Τι τα δες τότε. Τώρα κουβέντα θα ανοίξουμε. Άντε, Σύρη Χριστιανία μου, να τα φέρεις. Μ' αφήνεις. Μαρή, ποτούλα. Ποτούλα. Τι είδες πάλι. Αυτή είναι εδώ, Μαρτίν Κατσίκα, ποιος την έβελε εκεί. Η προκομμένη μου την έφερε τώρα από τις Ινδίες. Φέρνει, λέει, γούρι. Και εσύ την πίστεψες. Στην έφερε την εγριά και την πουλούσαν ευθυνά. Και πού το ξέρεις ότι είναι εγριά. Στραβήσε. Την καμπούρα δεν τη βλέπεις. Καλησπέρα. Γεια σου, Κυριάκο, τι κάνεις. Καλά. Είχα περάσει και νωρίτερα από το σπίτι, αλλά δεν σε βρήκα. Γιατί, τι με ήθελες, έγινε κάτι. Έλεγα μήπως ήθελες να πάμε μία βόλτα με τη μηχανή. Κυριάκο, φαίνεσαι πάρα πολύ καλό παιδί, αλλά δεν γίνεται. Τι δεν γίνεται. Δεν μπορώ να βγαίνω μαζί σου. Γιατί. Άστο ρε, Κυριάκο, πού να σου εξηγώ τώρα. Σε ευχαριστώ πολύ πάντως. Δεν θες να πάμε ούτε για έναν καφέ. Όχι, Κυριάκο, συγγνώμη. Άντε, για. Ορίστε, εδώ είναι. Τα άφερε ψηλωτάτη. Η Βέβα που είναι, δεν είναι εδώ. Ας την αυτή. Της είπα κάτι ωραία και έφυγε άρον-άρον για το σπίτι σου. Και άντε να πάω κι εγώ τότε, μη μείνει μόνη της η κοπέλα. Ένα πράγμα μου κάνει εντύπωση με αυτή την κοπέλα μου, ρε. Ό,τι και να της πεις, τίποτα. Μούγκα. Δεν βγάζει κουβέντα. Δεν αντιδράει. Αφού κάνει γιόγκα. Και τι δηλαδή, αυτή δεν ευριάζει. Δεν έχει έτσι θυμό να πει κάτι, να ξεσπάσει. Δεν είναι όλοι σαν κι εσένα. Όχι, αυτό αλήθεια είναι. Πράγματι, εγώ θέλω να έχω τον άλλο απέναντί μου, ρε παιδί μου. Έτσι, να ξεσπάσω, να του ρίξω τα μπινελίκια μου, να του σπάσω κανένα πιάτο στο κεφάλι, να τον ξεχέσω πατόκορφα. Κάτι να κάνω, να ξεσπάσω το θυμό μου. Αφού σου είπα, ο γιόγκας είναι θαυματουργός. Βρε, μπας και παίρνει τίποτα ναρκωτικά. Εγώ δεν μπορώ να το πιστέψω ότι ξεσπάει πάνω στο γιόγκα. Είμαι πόσο να αντέξει κι αυτό. Ήρθατε, κυρία Κανέλα. Α, εδώ είσαι, κορώνα μου. Ναι, μέσα ήμουνα. Έκανα λίγο γιόγκα για να ηρεμήσω. Και τώρα πώς νιώθεις? Καλύτερα. Πολύ καλύτερα. Για βήξε. Τι έχει το κορώνι μου, γιατρέ?
Δυστυχώς έχει μια πάρα πολύ σοβαρή αρρώστια. Αχ, μη με τρομάζεις, γιατρέ. Ο γιος σου, αγάθη μου. Πες το μου σιγά σιγά, γιατρέ μου. Δεν ξέρω αν θα τα αντέξω η μάνα. Μην ανησυχείς, θα τα αντέξεις. Ο γιος σου έχει πληγωθεί βαθιά στην καρδιά. Αποβόλη. Αχ, και τούπα του κερατά να μην πάει για ορτίκια. Δεν κατάλαβες. Είναι ερωτευμένος βαριά. Ερωτευμένος ο Κυριάκος μου. Με ποια? Πού να ξέρω. Αυτό μόνο η καρδούλα του το ξέρει. Και δεν μπορείς να κουμπίσεις λίγο το ακουστικό στην καρδούλα του να ακούσουμε ποια είναι? Συγγνώμη, γιατρέ μου, από την ταραχή μου τα έχω χαμένα. Φοβάμαι μη μου παθεί τίποτα, έναν τον έχω. Άντε, να σ' αφήσω τώρα να μείνεις με το γιο σου. Τι που πας, φεύγεις, δεν θα μου γράψεις φάρμακα να του πάρω? Φάρμακα για τον έρωτα? Πού το έχεις ακούσει αυτό, βρε αγάθη? Ο έρωτας μόνος του έρχεται και μόνος του περνάει. Καλά, μας φώτισες. Άντε στο καλό, γιατρέ, μα μη σε κρατάω άλλο. Άντε, για χαρά. Στο καλό, στο καλό. Αχ, τι κακό με βρήκε. Μάνα. Τι είναι, κορώνη μου, τι θες? Νερό, μάνα. Νερό, νερό, σταυραϊτός μου. Ποια είναι, αγόρι μου? Ποια κακούργα σου λάβωσε την καρδιά? Μίλα στη μάνα σου να πάει να στη φέρει. Αλήθεια, μάνα, θα πας? Τι το ρωτάς? Θα τσακιστώ χίλια κομμάτια θα γίνω να πάω να τη βρω. Ποια είναι? Η ανιψιά της κυρακανέλας. Ποια? Η ανιψιά της η Βέφα. Αυτή αλλοπρόσαλη. Την αγαπώ, μάνα. Μπα που κακό χρόνο να έχεις. Πήγες και έπλεξες αυτές τις χαμέλες με τους οχτρούς μας. Πονάει η καρδιά μου από έρωτα, μάνα. Και μένα πονάει το γονατό μου από την υγρασία. Τι να κάνουμε τώρα? Πανάθεμάσαι, μη με κοιτάς κακό χρόνο να έχεις. Λοιπόν, Κανέλα μου, σήμερα θα κάνουμε μια μικρή επανάληψη για να δούμε τι έμαθες, εντάξει? Μάλιστα. Για πάμε, σε ακούω. Λοιπόν, το σώμα μας έχει 7 τσάκρα. Πώς θα πάω? Μια χαρά, συνέχισε. Όταν λοιπόν τα τσάκρα μας μπουκώσουνε και θέλουμε να τα ξεβουλώσουμε, τότε κάνουμε ρέικι. Όχι, Κανέλα μου. Τι όχι, έτσι δεν μ' είπες? Τα τσάκρα μας τα ανοίγουμε, δεν τα ξεβουλώνουμε. Άσε με να το πω όπως θέλω. Εγώ έτσι κάνω εικόνες και τα μαθαίνω πιο γρήγορα. Καλά, συνέχισε. Όταν κάνω λοιπόν 3 φορές ρέικι, τότε αποκτώ τη δύναμη και μπορώ να κάνω ρέικι σε άλλους και να τους θεραπεύω, σωστά? Μπράβο, Κανέλα μου. Ωραία, αυτά τα ξέρω, να μην τα ξαναλέμε. Αυτό που θέλω να μάθω εγώ σήμερα είναι το ώρα σώμα, η ενεργειακή εγχείρηση και ο βελονισμός. Καλημέρα, τι κάνεις, κύριε Παντελή? Ωι, καλώς το παιδί. Τι κάνεις, κορώνη μου? Καλώς σε βρήκα, κύριε Παντελή. Καλώς το λιβέντι μου, έλα να σε φιλήσω. Καλώς ήρθες, πασά μου. Σιγά, κύριε Παντελή, θα με πνίξεις. Μη στέκεις όρθιος, κάτσε εκεί πέρα. Όχι, 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 δεν θα μείνω, κύριε Παντελή. Ήρθα να μου βάλεις λίγο κρασί. Μου και κρασί θα σου βάλω, και τυρί θα σου βάλω, και λάδι θα σου βάλω, και ό,τι θέλεις θα σου βάλω. Τώρα όλο αυτό το μαγαζί είναι δικό σου. Εντάξει, κύριε Παντελή, τα παραλές και εσύ. Όχι, δικό μου. Βρέσει, αφού τώρα είσαι παιδί μου, με τη μάνα τα συμφωνήσαμε. Τι συμφωνήσατε με τη μάνα μου? Καλά, αν δεν το θέλεις κι εσύ, βέβαια δεν θα γινόταν τίποτα. Αλλά αφού το θες, τι σημασία έχει? Συγγνώμη, κύριε Παντελή, για να καταλάβω, τι θέλω? Να παντρευτείς τη Λινιό μου. Σου πει η μάνα μου ότι θέλω να παντρευτώ τη Λινιό? Αχ, για να σου δώσω να καταλάβεις, ήθελε να είναι παραστατική και ξέρεις τι μου είπε? Τι σου είπε, κύριε Παντελή? Ότι μόλις έφτασε το αεροπλάνο στο αεροδρόμιο, πρώτο έβγαλε στο ένα πόδι, μετά ρώτησες για τη Λινιό μου, ναι, και μετά βγήκες ο υπόλοιπος. Κύριε Παντελή, δεν θέλω να σε απογοητεύσω, αλλά τα πράγματα δεν είναι έτσι όπως τα λέει η μάνα μου. Μη μου πεις, βρε, ότι ρώτησες για τη Λινιό μου πριν βγάλεις το πουδάρι σου από το αεροπλάνο. Βρε, κάτι τέτοιο κάνει η μάνα και μας κρατάει σε αγωνία. Κύριε Παντελή, εγώ δεν ήρθα στον Άγιο Νικόλαο για να παντρευτώ τη Λινιό. Τι πράγμα? Ποτούλα, ποτούλα. Ο Χριστός και Παναγία. Πάπα, καλή, πώς έγινες έτσι, Μαρή? Το τραπεζομάντιλο και το ριχτάρι που μου έδωκες. Αυτά τα βρήκα στην αυλή. Μη χειρότερα, Χριστέ μου. Ποτούλα, από τώρα και στο εξής δεν θα με λες Κανέλα. Καλά. Το πνευματικό μου όνομα είναι Ντέβα 2. Και 5-7, να μην στα χρωστάω. Σύρε με να χάσει από τα μάτια μου. Ποτούλα μου, μην ταράζεσαι. Ξάπλωσε να σε κάνω ρέκι και να σου ξεβουλώσω τα τσάκρα. Τσάκρα, μάκρα και κακιά σου αράζει τα κομμάτια που τα χάμε, Μαρή. Άντε, όποτε σε βλέπω, πιάνει πονοκέφαλος. Πονοκέφαλος?
Τι είναι αυτό? Θα κάνουμε βελονισμό. Ένα και ένα για τον πονοκέφαλο και τις ημικρανίες. Φύγε μωρέ από εδώ. Φύγε μωρέ από εδώ. Πουτούλα, κάτσε, δεν θα πονέσεις. Ένα τσιπηματάκι μόνο. Πουτούλα, πουτούλα. Κάτσε, καλή στη λέω, πουτούλα. Πουτούλα. Η Μαρτών, κύριε. Σήκω, καλέ. Σήκω, η άλλη τρελή έχει πάρει τις βελόνες και κυνηγάει την πεθερά σου. Σήκω, μωρί, σε έχουνε που σε έχουνε στην πούκα. Θα σε ξαποστείλουν μια ώρα αρχίτερα. Σήκω! Ποια είσαι? Τι ποια είμαι? Η αφηγήτρια είμαι από τις πεθερές. Σήκω, κοριτσάκι μου, αυτή τη στιγμή έχεις γίνει επεισόδιο και γελάει όλη η Ελλάδα μαζί σου. Σήκω! Σοβαρά? Τι βέβαια σου. Συγγνώμη, μ' ακούς? Ναι, σ' ακούω. Δεν το πιστεύω, παιδιά. Κάποιος μου κάνει πλάκα, έτσι. Δεν σ' ακούω, σε χάνω. Έλα, εδώ είμαι. Μ' ακούς? Δεν ακούω. Τι να κάνω εγώ τώρα που δεν μ' ακούει? Τώρα μ' ακούς? Ναι, μ' ακούς. Εγώ σ' ακούω, εσύ μ' ακούς? Δεν ακούω καλά. Τι να κάνω εγώ? Ανέβα κάπου πιο ψηλά. Α, πιο ψηλά. Έλα, εδώ, καλά είμαι. Πιο ψηλά. Α, δεν πιο ψηλά. Πού να πάω, πάνω. Έλα, μ' ακούς? Λίγο πιο ψηλά. Δεν έχει μόρι πιο ψηλά, πού άλλο να πάω? Τι έπαθα, Παναγία μου? 4 χρόνια δεν μ' ακούει άνθρωπος και τώρα που μ' ακούει τρελή χάλασε η σύνδεση. Παναγία. Λοιπόν, Αγάθη, ποιος κακός άνεμος έφερε στο κατόφλι μου? Λες ότι είχα όρεξη εγώ να δω τα μούτρα σου? Ασόψε τη ζωή που τα έφερε έτσι και πέσα στην ανάγκη σου. Α, ναι, ορίστε. Να η πόρτα, φεύγα. Χάνω το παιδί μου. Α, παπά. Τι έπαθε, Κυριάκος? Έχει πέσει στο κρεβάτι με 40 πυρετό και δεν θέλει ούτε να φάει, ούτε να κοιμηθεί. Αχ, Παναγία μου, καλέ, γιατροφώναξες? Με έφερα σπίτι, δεν μπορεί, λέει, να βοηθήσει. Να πάω εγώ να του κάνω βελονισμό. Πάρσε, καλέ, πάρσε παιδά, φύγε. Με τις βελόνες μας βγάλεις καλεμάτι, φεύγω, Χρουζούζα. Άμα στο βγάλω θα σου κάνω βελονισμό και θα βγάλεις άλλο. Τι χρώμα το θες? Κανέλα, φεύγω, σου λέω. Φεύγω από εδώ, πάρε από εδώ, χάσε τα κομμάτια. Φύγε, σου λέω. Φύγε, σου λέω. Να! Κοίτα τη Χρουζούζα, κοίτα. Θα σε σκοτώσω. Να χαθείς, να χάνεις από εκεί. Ακούς. Για πες μου, πώς μπορώ να σε βοηθήσω? Κοίτα να δεις, Αγάθη, εγώ εσένα δεν σε χωνεύω, αλλά ξέρεις, τον Κυριάκο σου σαν παιδί μου τον έχω. Για πες μου, τι έπαθε? Είναι ερωτευμένο. Ερωτευμένο? Και τι μπορώ να κάνω εγώ? Να μιλήσει τη θεία της κοπέλας. Γιατί την ξέρω? Η ανιψιά της Κανέλας είναι. Κανέλα ανιψιά? Πώς δεν έχει, τη Βέφα. Αυτή είναι η λεσχήνα μου. Καλή κύριε, ανάγκη να ρωτήσουμε την τρελή. Δεν τη βλέπεις πως κάνει με τις βελόνες? Άντε καλή, τίποτα. Εμένα να ρωτήσεις. Δεν μπορούμε να μην τη ρωτήσουμε. Θεία της, να πάρουμε την ευχή της. Πάψε καλή που σου λέω. Έχω εγώ πλήρη εξούσιο, μη σε νοιάζει τίποτα. Πάρ την εσύ και εγώ εικόνισμα θα σε κάνω. Δηλαδή, πουτούλα μου, αν κατάλαβα καλά, μας τη δίνεις? Τι λες τώρα, σου λέω, καλέ. Στη δίνω, πακέτα στη στέλνω. Σε ευχαριστώ, πουτούλα μου. Από τον Θεό να το βρεις. Έλα, φίλα και τα άλλα. Μπράβο. Και αυτό για κάτι παλιά που μου χρωστάς. Έλα, φίλα, καλά, φίλα. Και αν η καλύτερη μυρολογίστρα στη Μάνη. Εσύ είσαι! Πού δυνατά! Εσύ είσαι, ποτούλα μου! Έτσι, μπράβο. Δεν μου λες, θα μου ξαναπάρεις δουλειά, Αγάθη. Φίλα. Να μισώσω! Να μισώσω! Έλα, πες το, πες το, να σας ακούσουν όλοι. Έτσι, φίλα. Έλα, φτάνει. Φτάνει, μόνο τα παπάρια σας. Έλα, ποτούλα. Άντε από εκεί, να μίσω τόσο αέρα είναι. Άντε. Τον νίνι σέρνει καράβι, τον νίνι σέρνει καράβι. Σε ευχαριστώ, πότα μου, για ό,τι έχεις κάνει για μένα και το παιδί μου. Έλα, φτάνει, ευχαριστείς, άντε. Τράβε να πεις το παιδάκι στο ευχάριστα, άντε. Τον νίνι. Τι κάνεις, μωρή, εσύ μες στην παγωνιά? Τραγουδάω τον νίνι σέρνει καράβι. Τσακίσου, μωρή, και λαβέσαι να ζεσταθείς. Μην γίνει τον νίνι σου κασάτο, άντε. Εγώ ένα έχω να σου πω. Ντροπής! Κύριε Παντελή, να σου εξηγήσω τα πράγματα δεν είναι έτσι όπως τα νομίζεις. Δεν θέλω να μου εξηγήσεις τίποτα. Αφού δεν την κάνω, δεν την αγαπάω τη Λενιό. Και μην τολμήσεις να ξαναπιάσεις το στόμα σου τη Λενιό μου. Με το ζόρι πατριά δηλαδή. Με το ζόρι, τι λες μωρέ. Ουραία στέκονται τα παλικάρια και σφάζονται στην ποδιά τη Λενιό. Αφού σφάζονται στην ποδιά τη Λενιό, γιατί δεν διαλέγεις εκεί ένα παλικάρι να σταματήσουν και ματοχυσίες? Φτού σα, μωρέ, φτού σα. Σε σένα. Πού και στη μάνα! Παντελή, να σου εξηγήσω! Έξω, βρε, από το μαγαζί! Βρε, έξω, είπα! Μπράβο μας! Μια χαρά τα καταφέραμε, Κανέλα! Τώρα που δώσαμε ελπίδες στον Κυριάκο και στη μάνα του, ο δικός μας ο Χαλβάς θα το σκεφτεί. Δεν μπορεί να έρθει αντιμέτωπος με το φίλο του! Διότι ξέρεις, οι μανιάτες μπροστά στη φιλία δεν υπολογίζουν τίποτα! Όχι, βέβαια! Καλά σου για σένα, δεν το συζητώ! Εσύ μου έτυχες λαχεία, μου έτυχες!
Έλα, καράνι μου! Έλα! Ναι. Δεν τρέπεσαι καθόλου, δηλαδή. Γιατί να τρέπω, καράνι μου? Η κυρία ποια είναι? Είναι μια φίλη της Ντέβας. Μόλις έφτασε από τις Ινδίες. Χίλια συγγνώμη για τις φωνές. Εγώ είμαι ο Κωνσταντίνος. Τι κάνεις, καράνι μου? Δεν το πιστεύω αυτό που ζω, Παναγία μου. Μέσα είναι τρελάδικο, δηλαδή. Κάτι έπαθα, χτυπήκε ο διάολος μέσα της. Έλα καλέ, μ' ακούς? Λίγο πιο πάνω. Λίγο πιο πάνω. Δεν πάει άλλο, Χριστιανή μου. Εντάξει, εντάξει, τώρα είσαι μια χαρά, μην εκεί που είσαι. Αχ, Παναγιά μου, λοιπόν. Άκου τι θα κάνεις για να σώσεις το τομάρι σου. Άκουμε με προσοχή. Γεια σου, κύριε Παντελή. Ρε, απαντάτε μας κι εσύ. Γεια σου, θεία αγάπη. Τόσο! Καλά, γιατί με φτύνεις? Για να μην σε ματιάσω. Πού είναι η μάνα σου, βρε? Πού κρύβεται? Εδώ είμαι. Τι θέλεις? Κι εγώ εδώ είμαι, κάτω από το τραπεζομάντιλο. 3.468 και 50. Τι είναι αυτό? Το λαϊκό λαχείο. Τα περισσέδια της μάνας σου και τα θέλω τώρα. Τόσο σαν δεν τρέπεσε ξεπεσμένη μυρολογίστρα. Στρέφτησε. Καλά αυτός, μωρή, εντάξει, αυτού του χρωστάω. Αλλά εσύ, γιατί με φτύνεις? Το ευχαριστώ είναι αυτό? Δεν να κάνεις καλό σε άνθρωπο σήμερα. Συγγνώμη, θεία, τι έγινε? Γιάφη! Και εσύ, βρε, δεν τράπηκες δυο μέτρα άντρας να πας να πάρεις την κοπέλα του φίλου σου? Τι πράγμα? Τίποτα, τίποτα, κορώνη μου. Κλείστε αυτά και σου μην ακούσω. Με το που μάθατε ότι ο πατέρας σας είναι έκτος ξάδερφος του αδερφού του πατσανά και της ανιψιάς του βασιλιά, αμέσως να πέσετε στα χωράκια πάνω της. Τι? Τι λέει? Θες να το ξαναπώ ή να σε ξαναφτύσω? Όχι, το κατάλαβα. Εσύ τώρα είσαι σίγουρη ότι στις φλέβες της κυλάει αίμα βασιλικό? Θα σε ξανάφτυνα, αλλά λυπάμαι, μη χαραμίσω το σάλιο μου. Καλά κάνεις, μην πάθεις και αφυδάτωση. Έτσι είπε, τ' άκουσα κι εγώ. Ο πατέρας της, λέει, ήταν εκτός ξάδερφος του αδερφού του πατζανάκη της ανιψιάς του βασιλιά. Σοβαρά? Τι να σου πω, μα... έτσι μου είπε, έτσι δεν λέω. Τι λέτε, μωρέ? Γιατί νομίζω ότι ήρθα πριν παρακαλετή και φύλαγα τα βρωμόχερά σου? Έψαξα εγώ από που κρατάει σκούφια, τη σκέμαθα! Καλά έκανε ρωτώντα πα στην πόλη. Συγγνώμη, καλέ. Εσύ την ανιψιά τη κανέλα δεν ήθελε? Ναι, καημό, το είχα να συγκλέψω με τη φίλη στην τρελή. Α, πρόσεχε καλά, μην ξαναμπεί στην κανέλα τρελή, για θα σε θάψω 8 μέτρα κατά το χώμα. Σ' αγαπώ, πουτούλα μου, σ' αγαπώ. Έλα, σκάσε μου κι εσύ. Μια κουβέντα είπα αμέσως, το πίστευσες. Εγώ ένα πράγμα έχω να πω, θα πρέπει να ντρέπεσαι. Λοιπόν, ηρεμήστε επιτέλους. Θεία Αγάδη, πρέπει να έχει γίνει παρεξήγηση. Είναι ευρωχειρουργός, βρε, δεν σας έφτανε. Έπρεπε να πλώσετε τα πλοκάμια σας κι αλλού. Θεία Αγάδη, κατάλαβα τι έγινε, θα σου εξηγήσω. Να μην με εξηγήσεις τίποτα. Εμάς μας τη δώσατε και θα την πάρουμε. Μην τολμήσετε, πάνω από το πτώμα μου. Γιατί νομίζεις ότι είσαι, μωρή? Πτώμα είσαι! Α! Μόνο που έχεις ξεχάσει να ξαπλώσεις. Εμένα, βρε, ξηκιό, είπες πτώμα. Μάνα, 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 ρέμψε. Να ζήσουμε τα χέρια, να ζήσουμε ειρηνικά, όπως τα περιστέρια. Να ζήσουμε ειρηνικά, όπως τα περιστέρια. Δέβα! Δέβα! Πού είσαι, κοράνα μου? Υψηλωτάτη! Μα δεν είναι εδώ κανείς! Μήπως είναι στην τουαλέτα! Μην τολμήσετε! Ακόμα και στο καμπινέ! Ο βασιλιάς πάει μόνος του! Πού πας, μωρέ εσύ? Να της δείξω πού είναι το χαρτί! Κάτσε, δεν πας πουθενά! Γεια σας! Εδώ και τα αποκαλυπτήρια! Καλή, τι βλέπουν τα ματάκια μου! Ποια είναι αυτή, Λό? Εγώ είμαι η Μαργαρίτα. Εσείς πρέπει να είστε η μητέρα του Κωνσταντίνου. Εγώ, αυτοφροσώφος. Η κύριε, συγγενή σας. Ποια είσαι εσύ? Η Μαρία η Πορδομπάλαινα.
Μα σας είπα, η Μαργαρίτα, η γυναίκα του Κωνσταντίνου. Αφού η γυναίκα του Κωνσταντίνου. Άφησε καλέ, εσύ. Είσαι παντρεμένος, βρε. Τι πράγματα είναι αυτά. Ένιωσε, κύριε Παντελή, και θα στα ξεπληρώσω τα βερεσέδια. Η άλλη πού είναι. Ποια άλλη. Αν εννοείται την Τέβα, έφυγε. Έφυγε και πού πήγε. Να μαζέψει κουκουλάρια. Σταμάτα, καλέ, μετά θα σου πω. Μου είπε ότι σας ευχαριστεί πολύ για τη φιλοξενία, αλλά δεν μπορούσε να μείνει άλλο εδώ. Η καρδιά της είναι στις Ινδίες. Και ευτυχώς για όλους μας δεν θα ξανάρθει ποτέ. Άντι πάμε κι εμείς τώρα σιγά σιγά. Μάνα, πώς σου φαίνεται η Μαργαρίτα? Πώς να μου φανεί η κορώνα μου, αυτή είναι μια κούκλα. Εσύ δεν τα βλέπεις αυτά που τρογώσουν. Αχ βρε Ντέφα, ωραία τα περνάγαμε. Θέλω να μάθουν όλοι στο χωριό ότι η νύφη μου είναι νευροχειρουργός με 8 πτυχία. 8! Χάρια το μάστερ. Έλα μου να σε σφίξω, έλα μου να σε σφίξω στην αγκαλιά μου, αχ να σε φιλήσω. Άντε πάμε κι εμείς. Να σου πω βρε Αγάθη, δεν περνάμε από τον Μπακάλικο να σου δώσω μερικά πράγματα να τα πας στο Κορώνης. Α, ναι, το συζητάς. Απ' τη Λινιό θα του πεις, ε. Έννοια σου και ξέρω εγώ τι θα του πω. Ξέρει αυτή, μη τη φοβάσαι. Αχ, εσύ Κορώνα μου, είσαι ένας άγγελος. Δόξα σε ο Θεός. Σας ευχαριστώ πολύ, μητέρα. Άντε μωρσή, τα καταφέραμε. Τα καταφέραμε χάρη σε σένα. Σκάσε. Αυτό το ελάττωμα κορώνα μου που είχες να μιλάς μόνη σου, να το κόψεις. Θα βλέπεις για τους λέω σκάσε κορώνα μου, μη δίνεις δικαιώματα. Κλειφτ, μίλησε κανείς. Όχι παιδιά, δεν θα τα αντέξω. Δεν είναι μια, είναι εκτά. Άσε, σπυρέτα μου, θα τα πω εγώ που τα λέω και πιο γρήγορα. Λοιπόν, εκτός από το μαγαζί και το σπίτι, υπάρχουν και άλλα ψιλολόγια που θα σας τα δώκουμε του χρόνου το Πάσχα. Τι? Τι? Του χρόνου το Πάσχα. Βέβαια, έτσι δεν συμφωνήσαμε. Σπυρέτα μου. Ναι, ναι. Λοιπόν, άντε. Τα ξαναλέμε του χρόνου το Πάσχα με το καλό. Αναρωτιέστε μάτια μου τι κάνω σε αυτό το όμορφο νησί. Ήρθα να βαντάρω τη Σιώρα Γιολίνα, την Κερκυραία Πεθερά και την Καπάτσα, που μεγάλωσε τσουγιός της με αγώνα και κόπο και ήρθαν οι βουρλισμένες οι Αθηναίες και τσουπήρανε. Που κακή λαμπριά να μην τζόρθει. Μέτρα και τις χαρές. Πεθερές 7, 7 παναθεμάτες, πεθερές 7, τρελή χαρά γεμάτες, πεθερές 7, το γιώκα στο τιμόνι και αυτές μπροστά. Πεθερές 7, Πατήσια και Μοσχάτο κάνουνε 7, Νικό Κυριάνο κάτω, πεθερές 7, στου Μπέκα την οθόνη όλα τα λεφτά. Πεθερές 7, κατάρα με νηστήρα, πεθερές 7, σαν τον οδό στροτήρα να με λες μαμά. Μια καθαρή Δευτέρα την ευρύ θα με ξέρει στην πανιέρα.